ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μόσχο, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα Χρήστο και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Εσείς ένας ακόμη επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο με ιδιαίτερες θέσεις για αυτό το θέμα. Συμμετέχετε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Οπότε έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι, δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σας και για το τι θα γίνει αρχικά και απόψε, αλλά τι θα γίνει και αύριο. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, Χρήστο, για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος πραγματικά ποια είναι η αλήθεια και τι έχει γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά το κομμάτι του Λατομίου. Μάλιστα. Κάτι που για μένα προσωπικά δεν έπρεπε να χρονοτριβήσει τόσο πολύ και να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, γιατί θεωρώ ότι το πιο εύλογο από την αρχή ήταν να έχει λυθεί το θέμα του Λατομίου και το Λατομίο αυτή τη στιγμή να είναι σε λειτουργία, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε σε μία περίοδο που υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, υπάρχει δυνατότητα διάθεσης υλικού σε περίπτωση που μπορούσε να δουλέψει το Λατομείο προς εργολάβους και δήμους, και όλα θα είχαν πάρει έναν πολύ σωστό δρόμο κατά τη δική μου εκτίμηση. Επειδή όμως εχθές στο Δημοτικό Συμβουλίο εγώ εκτός από το ρόλο του επικεφαλή συνδυασμού και αντιπολίτευσης είμαι και μέλος της διοίκησης της Μακεδνός, έκανα μία τοποθέτηση στην οποία ζήτησα να με διαψεύσουν άπαντες όλοι όσοι μετήχαν, γιατί μετήχαν όλοι. Και ο μέτοχος που είναι ο Δήμαρχος και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι μέλος της Μακεδνός, από φυσικά ο κύριος Πέλκας για το προσωπικό του θέμα, ο άνθρωπος υγείας που λείπει, αλλά παρόν ο Αντιπρόεδρος που εκπληρώνει τον κύριο Πρόεδρο. Ο κύριος Αλβαρίνας, ναι. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα αυτό με το Λατομείο, ενδιαφέρθηκα, ενημερώθηκα από τον ίδιο τον Ορκωτό που ασχολήθηκε με το θέμα του Λατομείου, ρώτησα νομικούς γιατί. Το θέμα δεν είναι να μπαίνεις μόνο σε μία θέση για να λες ότι ανήκω κάπου, αλλά και να μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες και να βοηθάς. Εγώ γι' αυτό μπήκα στο Δήμο Μακεδνών, στο Δήμο Καστοριά, συγγνώμη, και στη Μακεδνός. Γιατί αφορούσε ένα κομμάτι της περιοχής και μπήκα να βοηθήσω. Τα πράγματα λοιπόν έχουν ως εξής. Υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με αυτά που μας λέει σήμερα ο Ορκωτός, ότι οι μονομετοχικές ΑΕ που ανήκουν στο ΣΟΤΑ, υποχρεωτικά αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά από 2 έτη από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες, και μάλιστα το περιγράφει στο άρθρο 265 του νόμου 3463 του 2006, πρέπει να πάνε σε λύση, να εγκαθαριστούν υποχρεωτικώς. Συγγνώμη, στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να διαλυθεί η Μακεδνός. Δεδομένου λοιπόν ότι η εταιρεία Μακεδνός, και σας αναγράφω ακριβώς πώς είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί εδώ δεν θα μιλάμε ο καθένας όπως θέλει, όπως τον βολεύει και θα λέει ό,τι θέλει. Έχει ως εξής. Δεδομένου λοιπόν ότι η εταιρεία Μακεδνός ΑΕ είναι ΑΕΟΤΑ, ιδρύθηκε το 2011 και είχε τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, 2015, 2016 και 2017. Θα έπρεπε λοιπόν από τις 1η-1η του 2018 να είχε λυθεί, να εγκαθαριστεί υποχρεωτικώς. Η μη λύση όμως της εταιρείας δημιούργησε επιπλέον ζημιές, προσέξτε, προς το ελληνικό δημόσιο ύψος άλλες 380.000 ευρώ περίπου για τη χρήση 2018 και 2019. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε, όπως λέει και το άρθρο, ότι θεωρείται η λύση της εταιρείας θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει και να έχει ολοκληρωθεί. Εάν όμως δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό. Μα εδώ όχι μόνο δεν φτάνουμε σε αυτό, εδώ πάμε σε μισό λεπτό και θα πρέπει να εξετάσει την οικονομική εξυγίανση με τη χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μεθόδων τεκμηριωμένων από μια αξιόπιστη οικονομοτεχνική μελέτη. Και έρχομαι εγώ εδώ να πω το εξής. Δεν συμφωνούμε με τον συγκεκριμένο εγκαθαριστή ή τον συγκεκριμένο ορκωτό που είναι ο κύριος Γεώργιος Μανόλαρος. Μπορούμε να βάλουμε έναν άλλον που να μας κάνει καλύτερη να υποθέσουμε τιμή ώστε να μας εξηγιάνει την εταιρεία. Εγώ όμως προσωπικά έχω πάρει μία απόφαση σαν ΔΣ ομόφωνη και έχω αποστείλει επίσημο έγγραφο, γιατί είμαι ένα όργανο θεσμικά κατοχυρωμένο μέσα στη Μακεδνός, επίσημο,
ότι ζητάω η εταιρεία μου να πάει σε εξυγίανση. Επίσημο έγγραφο εμένα πίσω από τον μέτοχο που να λέει τους λόγους και να διευκρινίζει τους λόγους γιατί δεν θέλει να πάει στην εξυγίανση, δεν έχει έρθει. Να ρωτήσω το εξής. Η εξυγίανση σημαίνει ότι πρέπει να βρω τα λεφτά που χρωστάω, έτσι δεν είναι, αρχικά. Κοίταξε. Εξυγίανση κάτω από μια οικονομοτεχνική μελέτη σημαίνει ότι αν η οικονομοτεχνική μελέτη αποδείξει ότι αυτή η εταιρεία, εάν δουλέψει σωστά και μπορεί να παράξει, γιατί η συγκεκριμένη δομή που είναι το λατομείο, και μπορεί να έχει εικόνα, τι μπορεί να παράξει και ποια μπορεί να είναι τα έσοδα. Έρχονται λοιπόν οι όροι του διαγωνισμού σήμερα και λένε ότι κοιτάξτε με αυτό το ενίκιο ή αν υπάρχει όρος ότι αυτός που θα το πάρει θα καλύψει και τις ζημιές των προηγούμενων ετών, να την, έρχεται η εξυγίανση. Εκεί συμφωνείτε? Όσον αφορά το θέμα της εξυγίανσης, δεν είναι τόσο απλό όπως το λέτε. Το λέω πάρα πολύ απλά και το διευκρίνησα. Ναι. Να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Για να φτάσω λοιπόν εγώ να πω ότι σήμερα δημοπρατώ την εταιρεία εφόσον δεν έχω άλλο πλάνο μπροστά μου, θα πρέπει υποχρεωτικά, σας λέω ξανά, η εξυγίανση να γίνει. Διαφορετικά κινδυνεύουμε όλοι νομικά να μπλέξουμε. Και το Συμβούλιο και ο καθένας μας ξέχωρα. Και εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής κατεύθυνσης. Επειδή λοιπόν, ρωτώντας την νομική σύμβουλο της Μακεδνός, χωρίς την εξυγίανση, αν μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η απάντηση που έλαβα ήταν συγκριτική με την ΕΑΣ Καστοριάς, που εδώ και καιρό έχουν μπει μέσα εγκαθαριστές, αλλά μπόρεσε να νοικιαστεί σε τρίτον το τυροκομείο. Εμείς όμως δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Εμείς είμαστε μονομετοχική ΑΕ εταιρεία και ελεγχόμαστε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, οι οποίοι δίνουν τις εντολές για να πάνε αυτές οι εταιρείες, όπως σας ανέφερα πιο πάνω, σε αυτήν τη διαδικασία. Εγώ λοιπόν εχθές ρώτησα, γιατί είχα και μια προσωπική συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν μπορεί να το διαψεύσει, γιατί δεν το διέψευσε και χθες ο άνθρωπος, και τον Αντιπρόεδρο της Μακεδνός, και είπα, Δήμαρχε, εγώ θα πάω στη Μακεδνός να συζητήσω οτιδήποτε, εφόσον με καλύψει νομικά η νομική σύμβουλος ότι δεν κινδυνεύω χωρίς την εξυγίανση πουθενά. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σήμερα στη Μακεδνός. Εγώ δεν πάω με την προϋπόθεση εκεί να ψηφίσω σήμερα καμία δημοπράτηση. Γιατί μια στιγμή έχουμε δύο πράγματα για σήμερα. Ο κ. Μηταλίδης λέει ότι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα οριστικοποιηθούν οι όροι της δημοπράτησης. Η κυρία Σπύρου λέει το ακριβώς αντίθετο. Όχι, κατά κάποιον τρόπο θέλει ακριβώς να πει ο κ. Μηταλίδης. Ακριβώς αυτό. Πώς θα γίνει, κύριε Νατσούλη, αυτό το πράγμα εφόσον σαν Μακεδνός δεν έχουμε πει τι ακριβώς ζητάμε στους όρους διακήρυξης, ποιος θα είναι το τίμημα εφόσον πάμε στους όρους δημοπράτησης, τι επιπλέον ζητάμε εμείς για την περιοχή και δεν έχουμε κάτι τέτοιο στα χέρια μας. Πώς λοιπόν ο κύριος Μηταλίδης βγαίνει δημόσια και λέει ότι αυτό το πράγμα θα ψηφίσουμε σήμερα? Θα το έχετε απόψε λογικά, αφού θα είναι η νομική σύμβουλος εκεί, δεν θα είναι? Θα τα εξηγήσει όλα. Εγώ σας ξεκαθαρίζω ακριβώς με ποιες προϋποθέσεις πηγαίνω σαν μέλος της διοίκησης και το γνωρίζει και ο αντιπρόεδρος με τον οποίο μιλήσαμε, γιατί είπαμε θα κάνουμε μια κουβέντα εφόσον μας κατοχυρώσει νομικά η εκπρόσωπος του Δήμου ότι δεν κινδυνεύει κανένας πουθενά επουδενή λόγο για οτιδήποτε προκύψει χωρίς την εξυγένση, και αν πάρουμε απόφαση, λέω απόφαση και το τονίζω δημοπράτησης, ή αν έχουμε ένα άλλο πλάν B και το συζητήσουμε, τότε ναι, θα συνεδριάσουμε και θα ψηφίσουμε. Γιατί? Πες ότι πήγαμε στη δημοπράτηση, Χρήστο, και το τίμημα είναι τόσο υψηλό που ο διαγωνισμός προβεί άγωνος. Ποιο είναι το όφελος λοιπόν για μας? Κανένα. Απλά θα αποδείξει ότι σαν άγωνος διαγωνισμός δεν είναι το λατομείο Χρυσορυχείο όπως το περιγράφαμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα plan B που είναι πιο δελεαστικό για την περιοχή τουλάχιστον και για τους κατοίκους της περιοχής και για τους εργαζόμενους. Να εκμισθωθεί σε έναν εργολάβο, όχι για 20-20 χρόνια, δηλαδή στην ουσία σαν να το δίνουμε, σαν να το πουλάμε, αλλά για συγκεκριμένο χρόνο να γίνει εκτείναξη από τον συγκεκριμένο εργολάβο, να αρχίσει να παράγει το λατομείο υλικό. Από τον εργολάβο θα ζητούσατε και θα βάζατε μέσα στους όρους να πληρώσει και τα χρέη των προηγούμενων ετών? Δεν νομίζω ότι αυτός που θα πάει να πάρει σήμερα τη Μακεδνός, αν θα πήγαινε σε δημοπράτηση, θα έμπαινε στη λογική να πληρώσει τα χρέη της Μακεδνός των προηγούμενων ετών. Ναι, πολλές φορές δεν είναι όμως χρέη τα οποία θα προκάλεσε ο ίδιος. Ναι, δεν τις προκάλεσε ο ίδιος. Αλλά θα μπορούσε να είναι ένας όρος, πιστεύετε, ή όχι? Εάν φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε και τα χρέη της Μακεδνός
για να τα καλύψει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Μακεδονό, το μυαλό μας πάει στο λεπτομείο, αλλά Μακεδονό είναι και το πλοίο, είναι και το δυσπηλιό, είναι και το ενιδρίο, είναι πολλά πράγματα μέσα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εμείς λοιπόν στο Plan B που μπορεί σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί είπαμε ότι αρχής εξ αρχής όλη η αντιπολίτευση είμαστε υπέρ και στο Δήμαρχο όταν βρεθήκαμε όλοι επικεφαλής να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια εάν μπορούμε να το δουλέψουμε μόνοι μας. Εάν δεν μπορούμε και πάμε στην εκμίσθωση, το θετικό που θα έχουμε από αυτό θα είναι ότι θα μπορεί επιτέλους και η Μακεδνός, ειδικά το Λατομείο, να παράγει υλικό, να πουλάει, για τα έξοδα που θα κάνει ο εργολάβος να προμηθευτεί το ανάλογο υλικό και αυτός που του αντιστοιχεί, γιατί θα μετέχει και ο ίδιος σε έργα, για να μπορέσει η Μακεδνός να κάτσει οικονομικά στα πόδια της και να λειτουργήσει. Διαφορετικά, εγώ προσωπικά, σαν επικεφαλής και σαν μέλος της διοίκησης, εάν δεν με καλύψει το κομμάτι ότι χωρίς την εξυγίανση δεν κινδυνεύω, ή εάν διαπιστωθεί ότι κινδυνεύω για οποιονδήποτε λόγο, δεν μετέχω σε καμία ψηφοφορία. Θα φύγετε, θα παραιτηθείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Ορίστε. Θα φύγετε, θα παραιτηθείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδνός. Επειδή δυστυχώς ενημερώθηκα από μια πολύ μακρινή περιοχή της Καλύμνου που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και προέκυψε ένα τέτοιο θέμα ίδιο με ένα καραβάκι εκεί και οι άνθρωποι σήμερα όλη της διοίκησης τρέχουν στα δικαστήρια και έχουν δεσμευτεί περιουσίες. Εγώ, κύριε Νατσούλη, σε αυτή τη λογική δεν θέλω να βάλω ούτε την οικογένειά μου ούτε την. Και θα αποχωρήσετε από, από το ΔΣ της Μακεδονίας, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είμαι ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Διαφορετικά, λοιπόν, εν υπάρχει ο τρόπος ο οποίος, ναι, μπορώ να προσφέρω με τον αντιπρόεδρο σε οποιαδήποτε κίνηση έχουμε σκεφτεί σαν ένα δεύτερο πλάνο να λειτουργήσει το Λατομείο και να αποφέρει έσοδα. Ας μην είναι αυτά τη τάξη των 100 και των 200.000, ας είναι των 50 και των 60, αλλά να μπορεί να αποφέρει έσοδα και να κρατήσει όρθιες και τις άλλες δομές. Ναι, να προσφέρω διαφορετικά. Δεν μπορώ να συνεχίσω σε κάτι που δεν μπορώ να βρω λύση. Όσον αφορά για τον μέτοχο που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι. Πριν το πείτε αυτό, με μια τιμή. Να λύσουμε λίγο και την τιμή εκκίνησης της πλειοδοτικής αυτής διαδικασίας. Με ποια τιμή εκκίνησης θα ήσασταν εσείς ικανοποιημένος, κύριε Μόσχο, για να το καταλάβουμε. Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα τιμή εκκίνησης και ούτε έχουμε προσδιορίσει ακριβώς. Αυτό λέω. Η δικιά σας πρόταση ποια θα είναι. Δεν είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση να πάμε σε δημοπράτηση. Σωστά, αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εσείς από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Ποια είναι η πρόταση? Αυτό για να το δω, θα πρέπει να έχω στα χέρια μου οικονομοτεχνική μελέτη για να μου επιτρέπει να πω τι είναι συμφέρον για μένα και τι πρέπει να ζητήσω για να μπορέσω να κρατήσω. Πάντως υποτίθεται ότι σήμερα απόγευμα θα ακούσετε την προτινόμενη τιμή εκκίνησης και θα ακούσουμε όλοι μας. Θεωρώ πως ναι και θα έχετε ενημέρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν ακούσουμε ή αν έχει δοθεί εντολή από τον μέτοχο προς την νομική σύμβουλο της Μακεδνός να μας πει νούμερα και όρους διακήρυξης ότι θα συμφωνήσω και θα υπογράψω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε. Και να ξέρετε ότι ο μέτοχος, παρόλο που είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, είναι εκτελεστικό όργανο. Ο Δήμαρχος δηλαδή είναι εκτελεστικό όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο ό,τι απόφαση πάρθει αύριο που θα συζητηθεί, γιατί αυτή είναι η σειρά. Όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, θα πρέπει ομόφωνο ή η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να συμφωνήσει ποια θα είναι η συνέχεια της Μακεδνός. Ναι, αλλά λογικά, αφού η Δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία. Να μας το ναι. Κύριε Μοσχόμος, επειδή λογικά η Δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία, αυτό είναι, φαντάζομαι, ότι θα, η πλειοψηφία θα πει και θα εξοδοτήσει προς αυτή την κατεύθυνση τον Δήμαρχο. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Άρα γιατί γίνεται τόσο λόγος γι' αυτό? Λογικά. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Εκτός αν έχετε κάποια πληροφορία, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας θα πάνε κόντρα στην πολιτική κατεύθυνση του Δήμου, ας πούμε. Εγώ εχθές σας λέω ότι επισκέφτηκα και τον κύριο Σαββόπουλο. Μάλιστα. Ενημερώνοντάς τον για την όλη διαδικασία και την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και κάναμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Η περιφέρεια πιέζει σήμερα τον Δήμο Καστοριάς, όπως και οι Δήμοι και οι εργολάβοι της περιοχής, γιατί θέλουν υλικό, επειδή διαφορετικά θα διαμορφωθούν όλοι οι προϋπολογισμοί των έργων που έχουν υπολογιστεί. Ακόμη και η σύραγγα να μην βρούμε υλικό, ναι. Με υλικό της περιοχής. Είναι να αναπολαπλασιαστεί λοιπόν τα έξοδα για να φέρουμε υλικό. Ότι αν δεν βρεθεί άμεση λύση με το Λατομείο της Καστοριάς, θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα
αδειοδότησης για μία άλλη λατομική επιχείρηση, για μία ίδρυση άλλης λατομικής επιχείρησης στην περιοχή, με αποτέλεσμα εμείς να τη χάσουμε παντελώς αυτή την ευκαιρία που έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι εγώ, και δεν με διέψευσε κανένας χθες, το είπα και στον Δήμαρχο, το είπα και στον κύριο Σαλβαρίνα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι θα συζητήσουμε σήμερα, δεν πήγα εκεί λέγοντας ότι είμαι σύμφωνος, ότι πάω να πάρω απόφαση να δημοκρατήσω αυτό το εργοτάξιο. Ωραία. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι πραγματικά θα γίνει απόψε το βράδυ. Οπότε έχουμε και συνέχεια την υπόλοιπη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο. Έγινε, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.